Αγαπητοί αδελφοί, το θέμα μας περί της θεραπευτικής των παθών με βάση το βιβλίο του Γάλλου καθηγητού Ζαν-Κλοντ Λαρσέ «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων» και βεβαίως πρωτίστως με βάση όλους τους Αγίους Πατέρες στους οποίους άλλωστε βασίζεται και ο καθηγητής, ορθόδοξος καθηγητής, ο κύριος Λαρσέ. Όπως συνηθίζουμε, θα πούμε πρώτα μερικά γενικά από τους Αγίους Πατέρες, από τη συλλογή «Φως στα φώτα» και μετά θα συνεχίσουμε το κεφάλαιο που είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά, «Η μετάδοση των πνευματικών νοσημάτων στην πεπτοκία ανθρωπότητα». Πώς μεταδόθηκαν τα πάθη, πώς δημιουργήθηκαν θα λέγαμε και από τον πρώτο πεπτοκότα άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, μεταδίδονται σε όλους εμάς τα πάθη, τα πνευματικά νοσήματα. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα πάθη είναι αμαρτίες, δηλαδή παρακοές στον Θεό, οι οποίες επαναλαμβάνονται πολλές φορές. Έτσι αποκτάει κανείς σιγά σιγά μια κακή συνήθεια, μια κακή έξι, όπως λένε οι πατέρες, και στη συνέχεια κάνει πολύ εύκολα την όποια συγκεκριμένη αμαρτία, την οποία επανέλαβε πολλές φορές. Τότε πλέον έχει αποκτήσει, όπως λέμε, το πάθος που συνδέεται με αυτή την αμαρτία. Αν κάποιος, για παράδειγμα, δεν ελέγχει το φαγητό, ποσότητα και ποιότητα, αν δεν συγκρατείται, αν δεν νηστεύει, σιγά σιγά αποκτάει το πάθος της γαστριμαργίας ή της λεμαργίας ή και τα δύο. Είτε επιθυμεί δηλαδή να γεμίζει τη γαστέρα του, είτε επιδιώκει τα νόστιμα φαγητά, είτε και τα δύο. Και όπως λέει και ο ιερομόναχος ο πατήρ Βενέδικτος, Αγιορείτης, σε μια μελέτη του που έχει για τα πάθη, πάθος είναι η επανάληψη και σταθεροποίηση μιας ηθικής ασθένειας, μιας αμαρτίας, πνεύματος χάρη της πλεονεξίας, της μέθης, της ακολασίας. Ενώ ένα αμάρτημα είναι μια μεμονωμένη ηθική πτώση, μια συγκεκριμένη παράβαση του ηθικού νόμου, το πάθος είναι μια ριζωμένη κατάσταση κακίας. Είναι η κατάληψη της ανθρώπινης ψυχής από την ηθική ασθένεια. Η αμαρτία έχει γίνει κυρίαρχη στην ψυχή. Δεν την προσβάλλει πλέον από έξω. Την έχει υποδουλώσει σε πράγματα και καταστάσεις και είναι ανίκανη να αντιδράσει. Χρειάζεται μια έντονη προσπάθεια, συνεπικουρούσεις βεβαίως της χάριτος του Θεού, έτσι ώστε ο άνθρωπος να νικήσει τα πάθη του. Όχι ότι είναι ακίνητα, αλλά χρειάζεται πολύ πιο έντονη προσπάθεια παρά όταν είναι το πάθος το ξεκίνημά του, όταν ο άνθρωπος για πρώτη-δεύτερη φορά κάνει την όποια αμαρτία, τότε πολύ πιο εύκολα κόβεται η αμαρτία και δεν δημιουργείται το αντίστοιχο πάθος. Βεβαίως, πάρα πολλοί συνδέονται οι λογισμοί με τα πάθη. Η αμαρτία ξεκινάει στο επίπεδο των λογισμών. Όταν ο άνθρωπος ασκείται κατά Χριστόν, νηστεύει, εγκρατεύεται γενικότερα, προσέχει τις αισθήσεις του, κάνει μετάνοιες, προσεύχεται αδιάλειπτα, χαλιναγωγεί τους λογισμούς και τους κόβει σε μεγάλο βαθμό, οπότε και τα πάθη πλέον δεν δημιουργούνται ή αν έχουν δημιουργηθεί κόβονται πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό έλεγε και ένας αγιασμένος Ρουμάνος γέροντας, ο πατήρ Αρσένιος Μπόκα, «Μην τρέφεις υπερβολικά το σώμα σου και οι ακάθαρτοι λογισμοί θα λατωθούν στην καρδιά σου. Και αν κόψουμε τους λογισμούς, θα κόψουμε και τα πάθη μας». Γιατί όπως είπε και ο Κύριος, εκείνο που μας μολύνει δεν είναι αυτό που εισέρχεται, αλλά αυτό που εξέρχεται από την καρδία μας. Και όχι αυτό που εισέρχεται από το στόμα, οι διάφορες τροφές. Η παρουσία των παθών έχει τραγικές συνέπειες, λέει ο πατήρ Βενέδικτος, στην ανθρώπινη ύπαρξη. Πρώτον, τα πάθη
εχμαλωτίζουν και υποδουλώνουν τον άνθρωπο, ο οποίος χάνει την ελευθερία του και γίνεται δούλος των παθών. Ο άνθρωπος, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, που έχει κοσμηθεί με το αυτεξούσιο, υποδουλώνεται εκούσια δυστυχώς στον πονηρό δια της επανάληψης των διαφόρων αμαρτιών και της δημιουργίας των παθών. Και πλέον ο άνθρωπος σχεδόν γίνεται υποχείριο του διαβόλου και ενώ δεν θέλει, όμως προχωρεί στην ικανοποίηση των διαφόρων παθών. Αυτό είναι η πρώτη φοβερή συνέπεια του πάθους. Ο άνθρωπος πάβει να είναι ελεύθερος, γίνεται σκλάβος, γίνεται δούλος. Αυτή η εξωτερική δουλεία στους διαφόρους εχθρούς της πατρίδας μας δεν είναι τίποτα, θα λέγαμε, μπροστά στην εσωτερική δουλεία των παθών. Γι' αυτό βλέπουμε και ο Χριστός μας και οι Άγιοι δεν έτσι μας μίλησαν για την εθνική ελευθερία και την απελευθέρωση από τον όποιο εξωτερικό ζυγό των εχθρών, όσο μας μίλησαν για την εσωτερική ελευθερία. Μπορεί κανείς να είναι και στη φυλακή και στα κάτεργα και όμως να είναι ελεύθερος εφόσον έχει νικήσει τα πάθη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαξιώνουμε την εθνική ελευθερία, αλλά είναι κάτι πολύ λίγο και κάτι το οποίο φυσικά δεν μας πάει στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο. Εκείνο που κατεξοχήν πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος είναι να μην χάσει την εσωτερική ελευθερία, να μην δεσμευτεί το αυτεξούσιό του στα διάφορα πάθη τα οποία δυστυχώς στους δαίμονες. Βλέπουμε τώρα δηλαδή το διακύβευμα στη σύγχρονη αυτή έτσι δαιμονική κατάσταση που ζούμε με την ψευτοπανδημία και τα προωθούμενα εμβόλια κλπ. Το διακύβευμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υποδούλωση, η ελευθερία και η υποδούλωση, η ελευθερία του ανθρώπου. Διακυβεύεται η ελευθερία του ανθρώπου. Κινδυνεύει ο άνθρωπος να γίνει ρομπότ, να γίνει ζόμπι, υποδουλούμενος στα διάφορα νεοταξικά έτσι, σχέδια και μηχανουργίες, θα λέγαμε, και μεθοδίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποταχθεί στον πονηρό, ο οποίος τίποτε άλλο δεν θέλει παρά να σκλαβώσει τον άνθρωπο ηθικά, πνευματικά, να τον καταστήσει ανίκανο να μετανοήσει, να μην θέλει να μετανοήσει και να μην θέλει να κοινωνήσει με τον Θεό. Και αυτό ακριβώς προωθείται μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας σήμερα, της δαιμονικής επιστήμης και τεχνολογίας, οι οποίοι επικάθεται στον εγκέφαλο και με τη διοχέτευση χαμηλών, πολύ χαμηλών συχνοτήτων ενεργοποιούνται αυτοί οι κρύσταλλοι και ο άνθρωπος πλέον γίνεται υποχείριο αυτών των βουλών, των ανώμων βουλών των ανθρώπων οι οποίοι θα ελέγχουν αυτές τις συχνότητες και θα τις διοχετεύουν και θα μας βομβαρδίζουν αυτές τις διοχετεύουν στους ανθρώπινους πληθυσμούς και θα δημιουργούν καταστάσεις συναισθηματικές που αυτοί θέλουν και θα δεσμεύουν τη βούληση του ανθρώπου. Δεν θα είναι πλέον ο άνθρωπος ελεύθερος να αποφασίσει ο ίδιος για τον εαυτό του. Αυτό είναι τραγικό. Ήδη αυτή από το 1995 η τεχνολογία υπάρχει, όπως είπαμε. Το δεύτερο τραγικό που έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου εξαιτίας των παθών, η δεύτερη τραγική συνέπεια είναι ότι η ψυχή του ανθρώπου ασθενεί, είναι άρρωστη. Όχι μόνο δηλαδή ο άνθρωπος σκλαβώνεται, αλλά και αρρωσταίνει καθολικά. Δεν αισθάνεται τα ψυχικά του χαρίσματα, ούτε μπορεί να τα επιθυμήσει. Βέβαια, δεν είναι δυνατόν όλοι να φτάσουν στην απάθεια. Μπορούν όμως όλοι να σωθούν, όλοι να συμφιλειωθούν με τον Θεό. Όταν καταπολεμήσουν αυτή την νόσο των παθών. Η τρίτη τραγική συνέπεια των παθών είναι ότι τα πάθη στέκονται ως διάφραγμα και μεσότυχος μπροστά στις κρυμμένες αρετές της ψυχής. Με το Άγιο Βάφτισμα και το Άγιο Χρίσμα
πήραμε τις καταβολές όλων των αρετών και τη δυνατότητα να γίνουμε μεγαλύτεροι Άγιοι, αφού πήραμε εφάπαξ όλη την χάρη του Θεού που μπορεί να δοθεί στον άνθρωπο. Τα πάθη όμως λειτουργούν ως ένα μονωτικό, ως ένας μεσότυπος που μας χωρίζει από αυτήν τη χάρη του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεό. Αν δεν γκρεμιστούν αυτά τα τείχη με την καλλιέργεια των αρετών, δεν μπορούν να φανούν τα πνευματικά χαρίσματα που βρίσκονται πίσω από αυτά τα τείχη. Έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται συνέχεια μέσα στο σκοτάδι και δεν μπορεί να βγει στη χώρα της ζωής και του φωτός. Ένας φιλάργυρος, παραδείγματος χάρη, δεν γνωρίζει τη χαρά της ελεημοσύνης, ούτε ο πόρνος την ειδονή της σοφροσύνης, ούτε ο φιλόκοσμος τη χάρη των δακρύων και του πένθους. Όλοι αυτοί βρίσκονται σαν σε μία νυκτομαχία και ψηλαφούν το σκότος, γιατί το φως ανήκει στους αγαθούς και σε εκείνους που έχουν καθαρίσει την ψυχή τους από τα πάθη. Το τρίτο λοιπόν φοβερό που επιφέρουν τα πάθη στον άνθρωπο είναι ότι χωρίζουν τον άνθρωπο από τη χάρη του Θεού και πλέον ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαρεί πραγματικά τη ζωή του καλλιεργώντας τα χαρίσματα που του έχει δώσει ο Θεός. Βεβαίως, εάν μετανοήσει, γκρεμίζει αυτό το μεσότυπο, αυτό το τείχος που τον χωρίζει από τη χάρη του Θεού και πλέον μπορεί να καταστεί ευάρεστο στο Θεό και να σωθεί, να κοινωνήσει με τον Θεό. Τέταρτον, τα πάθη μας διώχνουν από το φως και τη ζωή. Και επειδή το φως και η ζωή είναι ο Χριστός, τα πάθη μας διώχνουν από τον Θεό που είναι η ζωή και μας οδηγούν στον θάνατο. Βασική προϋπόθεση για την κάθαρση των παθών είναι το να γνωρίσει καλά κάποιος τα πάθη του. Όπως και στις σωματικές ασθένειες, η αρχή της θεραπείας είναι η σωστή διάγνωση. Αν ο άνθρωπος δεν γνωρίσει τα πάθη του και μάλιστα το κυρίαρχο πάθος, δεν μπορεί φυσικά να το θεραπεύσει, με τη χάρη του Θεού πάντα. Αυτός που αξιώθηκε να δει τον εαυτό του και να γνωρίσει τα πάθη του, θεωρείται ανώτερος από αυτόν που είδε αγγέλους, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος παρακαλούσε και έλεγε «Να εύχεστε να μου δώσει ο Θεός καλή μετάνοια, να γνωρίσω τον εαυτό μου και να διορθωθώ». Αν ο άνθρωπος δεν γνωρίσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να θεραπευτεί, αν δεν γνωρίσει τα πάθη του, τις ασθενειές του. Η ησυχία προσφέρει μεγάλη βοήθεια στον άνθρωπο για να γνωρίσει τα πάθη του. Όσο ο άνθρωπος ξεκόβεται από τις πολλές μέρημνες, τους θορύβους, τους κοσμικούς, τις αγωνιώδεις φροντίδες, τόσο ευκολότερα μέσα στη σιωπή, μέσα στην ησυχία, καθαρίζεται. Η ησυχία, θα μας πει ο Μέγας Βασίλειος, αρχή καθάρσεως. Την επίγνωση των αμαρτιών και των παθών ακολουθεί η μετάνοια. Με την μετάνοια, λέει ο πατήρ Βενέδικτος, ο άνθρωπος επιστρέφει στον Θεό και μεταβαίνει από το χώρο της αμαρτίας στον χώρο της αρετής. Άπαξ και γνωρίζει ο άνθρωπος την κακία του, αυτά που τον καταστρέφουν, σταματάει να τα λειτουργεί, να τα υπηρετεί, τα πάθη του δηλαδή, και αντιστοίχως αντικαθιστά αυτά με τις αντίστοιχες αρετές. Και έτσι μετανοεί αληθινά. Γιατί μετάνοια είναι το να φύγεις από το κακό και να κάνεις το αντίθετο καλό. Δεν αρκεί απλώς να σταματήσεις το κακό. Αν δεν το αντικαταστήσεις με το αντίστοιχο καλό, ματαιοπονείς. Πολύ γρήγορα αυτό που σταμάτησες θα επανέλθει. Αν ο άνθρωπος, για παράδειγμα, είναι λέμαργος, δεν θα πρέπει απλώς να μην τρώει πολύ, αλλά θα πρέπει να επιδιώξει πλέον τώρα να εγκρατεύεται, να νηστεύει συστηματικά. Και αυτό να το κάνει έργο ζωής.
Και έτσι θα νικήσει τη γαστριμαργία και τη λεμαργία. Όπως σπέρνει ο άνθρωπος το σπόρο, έλεγε ο Παπαδιονύσιος, ο περίφημος αυτός ασκητής της Κοριτσού, ο Ρουμάνος, όπως παίρνει ο άνθρωπος σπόρο, έτσι και ο σατανάς, ρίχνει στην καρδιά μας και στο μυαλό μας τις κακίες του. Και αν εκείνα τα σπόρια του τα δεχόμαστε, τότε αυτά φυτρώνουν. Και αν φυτρώσουν και αρχίσουν να κάνουν ρίζες, τότε αλίμονό μας, δύσκολα κόβονται. Και αυτό ισχύει για όλες τις παθήσεις, για όλα τα πάθη. Βλέπετε, και να μην είναι κάποιος κακός, όταν μάθει να καπνίζει και περάσει καιρός, λέει, δεν μπορώ, δεν κόβεται. Δηλαδή όλες οι παθήσεις, τα πάθη που έχει ο άνθρωπος μέσα του, εάν δεν τις κόψει από την αρχή, ύστερα γίνονται σαν τείχος. Και ο μακαριστός Ιεροκήρυκας, ο πατήρ Αθανάσιος ο Μητυλινέος, έλεγε, η ψυχή μας μοιάζει με ένα ντουλάπι με πολλά μπουκαλάκια από σπορικά. Εδώ φαίνεται έτσι και η κληρονομιά των παθών που την παίρνουμε από τους προγόνους μας και εκείνοι από τους προγόνους τους και εκείνοι εν τέλει από το πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα. Έχουμε λοιπόν στην ψυχή μας τα διάφορα πάθη και έξω από κάθε μπουκαλάκι, από κάθε πάθος που αντισχύει στα πάθη, υπάρχει μια ετικέτα, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, όπου αναγράφεται το αντίστοιχο πάθος. Έτσι, σε κάθε μπουκαλάκι υπάρχουν τα σπέρματα του κάθε πάθους. Όσο μένουν αυτά τα σπόρια μέσα στα βαζάκια, δεν μπορούν να φυτρώσουν. Και δεν είμαι εγώ υπεύθυνος εάν, όπως γεννήθηκα, κουβαλάω αυτό το ντουλαπάκι με αυτά τα σπορικά. Υπεύθυνος θα είμαι όταν θα ανοίξω ένα ή περισσότερα μπουκαλάκια και θα δημιουργήσω τις συνθήκες στα σπέρματα που περιέχονται σε αυτά να φυτρώσουν, να αυξηθούν και να καρποφορήσουν τον κακό καρπό. Δηλαδή, εν υπνώση θα λέγαμε, έχουμε όλα τα πάθη μέσα μας. Τα κληρονομούμε από τους προγόνους μας. Όπως έχουμε και όλο το καλό. Εξαρτάται τώρα πώς θα κινηθούμε, προς τα πού θα κινηθούμε και τι θα ενεργοποιήσουμε. Αν ενεργοποιήσουμε τα μπουκαλάκια με τον κακό σπόρο, με τα πάθη, τότε γινόμαστε υπεύθυνοι των αντιστοίχων παθών και φυσικά αμαρτάνουμε. Όταν δεν τα ενεργοποιήσουμε, δεν μας βλάπτουν, εφόσον είναι σε κατάσταση υπνώσεως. Βέβαια, οι Άγιοι προχωρούσαν πολύ πιο βαθιά στην ψυχή τους και βρίσκανε αυτά τα μπουκαλάκια και τα κατέστρεφαν. Και προχωρούσαν δηλαδή στην πλήρη, θα λέγαμε, εξάλληψη και των ενυπνώσει παθών. Αλλά αυτό βέβαια θέλει πάρα πολύ εργασία, συστηματική και σε βάθος. Δεν είναι εύκολο. Εφόσον όμως, όταν είναι ενυπνώσει, δεν μας εμποδίζουν στη σωτηρία μας, είναι, θα λέγαμε, αρκετό για τον άνθρωπο που αγωνίζεται να προσέξει να μην ενεργοποιήσει, να μην δημιουργήσει δηλαδή κατάλληλες συνθήκες ώστε ο κακός σπόρος να φυτρώσει, να αυξηθεί και να καρποφορήσει τον κακό καρπό, την αμαρτία. Επομένως, από αυτό διδασκόμαστε ότι όντως φέρουμε μέσα μας όλον τον Αδάμ, όλο το κακό και όλο το καλό. Και έγινε πλέον στη δική μας ελευθερία στο πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την παρακαταθήκη, πώς θα σταθούμε απέναντί της. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το καλό, να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, οπότε να φανερωθούν τα χαρίσματα του Θεού, τα δώρα του Θεού. Και στο μέτρο που κανείς θα εργαστεί τις εντολές, θα τηρήσει τις εντολές του Θεού και θα καλλιεργήσει τις αρετές, θα φανερώσει την εγκεκριμένη βαπτισματική Θεία Χάρη και θα φανεί η αγιότητα που δεν είναι δική του, δεν είναι δική μας, αλλά είναι του Θεού, την οποία λάβαμε δωρεάν στο Άγιο Βάπτισμα και στο Άγιο Χρίσμα. Αυτός είναι ο Άγιος, είναι αυτός που εργάστηκε και αυτή την παρακαταθήκη που πήρε ως δυνατότητα από τον Θεό, αυτή την ενεργοποίησε, την
αξιοποίησε και τη φανέρωσε εργαζόμενος στις αρετές, καλλιεργώντας αρετές, τηρώντας τις εντολές του Θεού. Αν τώρα, αντιθέτως, ο άνθρωπος ενεργοποίησε τα πάθη, τα οποία είπαμε είναι ενυπνώση όλα στον άνθρωπο, τότε βεβαίως είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός, προσωπικά αμαρτωλός, και θα οδηγηθεί βέβαια, αν δεν μετανοήσει, στην αιώνια κόλαση που δεν είναι παρά η ακοινωνισία με τον Θεό. Τι είναι το πάθος, θα μας πει και ο πατήρ Αθανάσιος έτσι ομοκυριακά επιγραμματικά, είναι αμαρτία που χρονίζει. Αμαρτία που την κάνουμε ξανά και ξανά, οπότε γίνεται μία συνήθεια, μία έξις, μία δεύτερη φύση. Και πολύ εύκολα μετά πέφτουμε και ξαναπέφτουμε στην ίδια αμαρτία. Γι' αυτό είναι πολύ κακό αυτό που σκέφτονται κάποιοι και λένε, ναι, αφού θα πάω να εξομολογηθώ, ας το κάνω μερικές φορές ακόμα το αμάρτημα αυτό και μετά αφού δεν το εξομολογηθώ, τελειώσαμε. Όχι, δεν είναι το ίδιο να σπάσεις το χέρι σου μία φορά και να το σπάσεις 50 φορές. Δεν είναι το ίδιο να αμαρτήσεις μία φορά και το να αμαρτήσεις 50 φορές. Έτσι είναι πολύ πιο δύσκολο αυτός που αμάρτησε 50 φορές ή 200 φορές να κόψει πλέον την αμαρτία παρά εκείνος που το έκανε μία φορά. Αυτό ποτέ να μην υποκύπτουμε σε αυτόν τον λογισμό. Υπάρχει μια ιστορία τραγική με κάποιον ο οποίος είχε πέσει στο αμάρτημα της ενηθικότητας και πήγαινε να εξομολογηθεί. Στον δρόμο συνάντησε ένα πορνείο, μπήκε μέσα με το λογισμό ότι αφού θα εξομολογηθώ, ας το κάνω ακόμα μια φορά το αμάρτημα και μετά θα είμαι εντάξει, αφού θα εξομολογηθώ. Μπήκε μέσα και δεν βγήκε. Πέθανε μέσα εκεί, στον οίκο της ανομίας. Γιατί ακριβώς ο Θεός ουμικτηρίζεται, ο Θεός δεν εμπέζεται, ο Θεός δεν κοροϊδεύεται, δεν ξεγελιέται. Έτσι και όταν πας πλάγια στο Θεό, με πονηρία δηλαδή, χωρίς να έχεις πραγματικά πόθο για τον Θεό, αγάπη για τον Θεό, μετάνοια αληθινή, τότε λέει η Αγία Γραφή και ο Θεός θα έρθει πλάγια σε σένα. Δεν θα σε αφήσει να μετανοήσεις, γιατί δεν μετανοείς. Γιατί δεν είναι σωστό απλώς να εξομολογούμαστε, εμπέζοντας τον Θεό και μετά αμέσως να κάνουμε το ίδιο αμάρτημα. Αυτό δεν λέγεται μετάνοια. Πολλοί δυστυχώς εξομολογούνται, αλλά λίγοι αληθινά μεταλλούν, λίγοι δηλαδή πάβουν να αμαρτάνε. Γι' αυτό δεν έχει σημασία μόνο το να μάθεις έτσι τα πάθη σου, να τα ανακαλύψεις, να τα καταγράψεις, να τα πεις με τον Ι και με το σίγμα στο πνευματικό και να κουραστείς και εσύ, να κουραστεί και αυτός, γιατί πολλές φορές πας με πολλές σελίδες γραμμένες, ενώ δεν χρειάζεται αυτό. Πολλές φορές το λεπτολόγημα και μετά να ξανακάνεις με την ίδια ευκολία ή και με μεγαλύτερη ίσως ευκολία από ό,τι προηγουμένως τα ίδια πράγματα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να προσέξεις πολύ και μετά την εξομολόγηση ώστε να αξιοποιήσεις την άφεση που πήρες από τον Θεό και με τη χάρη που πήρες να πάψεις πλέον να επαναλαμβάνεις την αμαρτία. Γιατί ναι, μεν με την εξομολόγηση φεύγει η ενοχή, αλλά δεν φεύγει η συνήθεια. Δεν φεύγει η ροπή προς την αμαρτία. Γι' αυτό όσες περισσότερες φορές έκανες τη συγκεκριμένη αμαρτία, τόσο ισχυρότερη ροπή έχεις να την ξανακάνεις και μετά την εξομολόγηση. Και πρέπει να προσέξεις πάρα πάρα πολύ και να δημιουργήσεις για τον εαυτό σου εκείνες τις συνθήκες που θα σε βοηθήσουν να μην επαναλάβεις την αμαρτία. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αποφύγεις απολύτως όλες τις συναναστροφές με ανθρώπους οι οποίοι θα σου θυμίσουν το συγκεκριμένο πάθος το οποίο εσύ εξομολογήθηκες. Αν δεν φύγεις από αυτούς τους ανθρώπους, πάρα πολύ εύκολα θα ξαναπέσεις στο ίδιο πάθος μετά την εξομολόγηση. Ποιο είναι το τελευταίο πάθος που καλείται να νικήσει ο άνθρωπος
είναι η υπερηφάνεια. Λέει ο μοναχός Αγάπιος ο Λάνθος, όταν νικήσει όλα τα πάθη, τελευταία μένει η υπερηφάνεια, από την οποία εάν νικηθείς, δεν κατόρθωσες τίποτε. Αν δεν φυλαχτείς από αυτήν, θα χάσεις όλους τους σκόπους σου. Όπως έπαθε ο Φαρισαίος εκείνος, ο οποίος κατόρθωσε πολλές αρετές και έπειτα τον νίκησε η υπερηφάνεια. Όπως εκείνος, λέει πάλι ο πατήρ Αγάπης, που μπήγε στο ξύλο ένα καρφί και όσο το χτυπάει με το σφυρί, τόσο το καρφώνει στερεότερα, έτσι και εμείς. Κάθε φορά που αμαρτάνουμε, ριζώνει η αμαρτία βαθύτερα μέσα στην ψυχή μας, σαν να τη χτυπούσαμε με το σφυρί και είναι δύσκολο μετά να την ξεριζώσουμε. Ο Ελεάζαρ έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, ο πατήρ Αγάπης, ο Λάγος. Ο Ελεάζαρ πέτυχε μια περίφημη νίκη, είναι περιστατικό από την Παλαιά Διαθήκη, όταν φώνευσε τον ελέφαντα. Τότε στους πολέμους χρησιμοποιούσαν ελέφαντες, όπως έχουμε τώρα τα άρματα μάχης. Είχαν τότε τους ελέφαντες στα πεδία των μαχών, τους πολεμικούς ελέφαντες. Κατάφερε λοιπόν αυτός ο γενναίος άνδρας, ο Ελεάζαρ, να μπει κάτω από την κοιλιά του ελέφαντα του πολεμικού και να τον φωνεύσει. Αλλά πέφτοντας ο φωνευμένος ελέφαντας, σκότωσε τον Ελεάζαρ και έμεινε και αυτός πεθαμένος κάτω από το θηρίο, επειδή δεν φρόντισε να φυλαχτεί. Έτσι κι εσύ, όταν νικήσεις ένα πάθος, σκέψου ότι σκότωσες ένα θηρίο. Αλλά αν δεν φυλαχτείς καλά, να φύγεις δηλαδή μακριά από την υπερηφάνεια, αυτή η νίκη θα σε θανατώσει. Και αν και νικητής, μάλλον θα νικηθείς και θα σκοτωθείς από μόνος σου. Έτσι ο ελέφαντας, που κινδυνεύουμε αν δεν προσέξουμε να μας φωνεύσει, μετά από την νίκη κατά των παθών, είναι η υπερηφάνεια. Και μαζί βέβαια με την υπερηφάνεια και η καινοδοξία, που είναι η ιδέα ότι εγώ αξίζω και πρέπει όλοι να με τιμούν και είμαι σπουδαίος και όλοι πρέπει έτσι σε μένα να προσβλέπουν, γιατί εγώ μόνος μου τα κατάφερα. Αυτό είναι φοβερό πάθος και αυτό είναι που μας κλέβει όλη την καλοσύνη, όλη την αρετή, ό,τι κατόρθωμα πνευματικό κατορθώσαμε, για να δεν προσέξουμε. Έλεγε και ο μακαριστός Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας, για το πόσο ο άνθρωπος γελιοποιείται μέσω των παθών. Γιατί όπως είπαμε, πίσω από τα πάθη κρύβεται ο διάβολος και ο διάβολος θέλει να ρεζιλεύει τον άνθρωπο, να τον γελιοποιεί. Και πολύ περισσότερο βέβαια και πρωτίστως γελιοποιεί αυτούς οι οποίοι είναι πιο κοντά του και τον υπηρετούν. Όλοι αυτοί που υπηρετούν τα άνομα σχέδια του διαβόλου, πρώτοι αυτοί ρεζιλεύονται, εξουθενώνονται, γίνονται δημόσιος περίγελος από τον διάβολο. Όταν βέβαια ο διάβολος ολοκληρώσει το έργο του με τη βοήθεια αυτών των οργάνων του. Μετά αυτά τα ίδια τα όργανα του, οι διάφοροι μάγοι, φαρμακοί, σατανολάτρες, σατανιστές, όλοι αυτοί που υπηρέτησαν το μυστήριο αυτό της ανομίας, τα διαβολικά σχέδια, αυτοί πρώτοι μετά θα εξουδενωθούν, θα ρεζιλευτούν, θα γίνουν παγκόσμιος περίγελος από τον ίδιο τον διάβολο, ο οποίος θα προωθήσει αυτή τη γελιοποίησή τους. Οι άνθρωποι, έλεγε ο μακαριστός Παναγόπουλος, είναι αστείοι. Θέλουν να αποκαλούνται από τους άλλους ανθρώπους με την τιμητική έκφραση «Κύριος Τάδε» ή «Κυρία Τάδε», όταν την ίδια στιγμή είναι δούλοι των παθών του. Ξέρετε, αυτό το «Κύριος» και «Κυρία» μας ήρθε από την Δύση, την υπερήφανη Δύση, με την επιρμένη οφρή, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι, οι επιρμένοι, οι υποτίθεται πολιτισμένοι Ευρωπαίοι, δυτικοί άνθρωποι γενικότερα,
είναι αυτοί οι άνθρωποι που αντικατέστησαν τον Θεό με τον άνθρωπο, όπως λέει ο μακαριστός Άγιος Ιστίνος Πόποβιτς. Και βέβαια και τον άνθρωπο τον κατέστρεψαν και έγιναν απάνθρωποι και υπάνθρωποι και όχι αληθινοί άνθρωποι. Και αυτό βέβαια προωθείται και με όλη αυτή την νεοταξική σήμερα παγκόσμια έτσι απάτη που προωθείται, το παγκόσμιο ψέμα του κοροϊδοϊού. Ο σκοπός είναι ο άνθρωπος να υποδουλωθεί και να πάψει να είναι εικόνα του Θεού, να πάψει να είναι άνθρωπος όπως τον θέλει ο Θεός. Βέβαια, ποτέ δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάψει να είναι εικόνα του Θεού, γιατί το θέλει ο Θεός πάντα να συντηρούνται, να διατηρούνται κάποια ψήγματα, έστω κάποια στοιχεία του κατοικώνου. Ο διάβολος προσπαθεί όμως να σκλαβώσει τον άνθρωπο ή δυνατόν απολύτως. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του διαβόλου. Εξού και η υποχρεωτικότητα των εμβολίων, να επικαιροποιήσουμε λίγο και το λόγο μας. Ο διάβολος πάντα υποχρεώνει, καταναγκάζει. Ο Θεός πάντα ελευθερώνει και πάντοτε σε καλεί ελεύθερα και αυτοπροαίρετα και αγαπητικά να τον πλησιάσεις και όχι καταναγκαστικά. Ενώ ξέρει ότι η σωτηρία μας είναι ο ίδιος, ποτέ δεν μας αναγκάζει να πάμε να τον προσκυνήσουμε. Πάντα μας καλεί και μας παρακαλεί, θα λέγαμε, και θυσιάζεται ο ίδιος και πεθαίνει ο ίδιος για να μας φιλοτιμήσει να πάμε σε αυτόν. Ενώ θα μπορούσε ως παντοδύναμος να μας εξαναγκάσει. Ο διάβολος που δεν έχει καμιά δύναμη και όμως προσπαθεί με τα όργανα του, τους σατανολάτρες, σατανιστές, έτσι μάγους, ειδωλολάτρες που υπάρχουν πάντοτε και υπήρχαν πάντοτε στη γη, να εξαναγκάσει ή δυνατόν όλη την ανθρωπότητα να πέσει να τον προσκυνήσει. Και από αυτόν τον εξαναγκασμό, από αυτή την υποχρεωτικότητα, από αυτή την ανελευθερία, αναγνωρίζεται ο διάβολος. Ποτέ πίσω από όλα αυτά δεν κρύβεται ο Θεός, παρά ο εχθρός του Θεού. Ας δούμε τώρα και το κείμενό μας, τη συνέχεια του κεφαλαίου «Η μετάδοση των πνευματικών νοσημάτων» του καθηγητού Jean-Claude Mercier. Από το βιβλίο του «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων». Λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι οι άνθρωποι με την πτώση τους, οι πρωτόπλαστοι με την πτώση τους, μας μετέδωσαν την φθορά και τον θάνατο, την ροπή προς την αμαρτία και το αποτέλεσμα της αμαρτίας που είναι ο θάνατος. Δεν μας μετέδωσαν την προσωπική τους ενοχή, την προσωπική τους αμαρτία, την παρακοή που έκαναν ο Αδάμ και η Εύα στο Θεό. Αυτό δεν το κληρονομούμε εμείς, γιατί είναι το προσωπικό του αμάρτημα. Εμείς κληρονομούμε όμως το αποτέλεσμα αυτού του αμαρτήματος, των πρωτοπλάστων που είναι η ρίζα μας. Και το αποτέλεσμα είναι η αμαρτητική κατάσταση, η ροπή προς την αμαρτία και η φθορά και ο θάνατος. Η παράβαση ή η εν έργο αμαρτία, η θα λέγαμε έμπρακτη αμαρτία, είναι πάντα προσωπική. Είναι η πράξη, είναι πράξη του προσωπικού αυτεξουσίου του κάθε ανθρώπου. Και η φύση δεν την κληρονομεί. Τις προσωπικές αμαρτίες, δηλαδή των προγόνων μας, των γονέων μας, δεν τις κληρονομούμε και εμείς ως αμαρτίες. Γιατί είναι προσωπικές δικές τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι ακόμα και πριν την έλευση του Χριστού είχαν τη δυνατότητα να μην αμαρτήσουν, όπως μαρτυρούν οι πολλοί δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί είχαν τη δυνατότητα να μην αμαρτήσουν? Γιατί ακριβώς η αμαρτία των πρωτοπλάστων, η προσωπική αμαρτία, δεν κληρονομείται.
είπαμε ότι κληρονομείται μόνο η ροπή. Όποιος λοιπόν είχε ρωμαλαία θέληση, όπως για παράδειγμα η Παναγία μας, δεν αμάρτησε ποτέ. Και υπάρχουν άνθρωποι επίσης στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι αξιοποίησαν με μια ρωμαλαία έτσι, ενεργοποίηση του αυτεξουσίου τους, με μια ρωμαλαία κίνηση της βολήσεώς τους και σταθερότητα της βολήσεώς τους, παρέμειναν χωρίς να αμαρτάνουν και πέτυχαν πολύ υψηλά επίπεδα απάθειας και αγιότητας. Βέβαια, αγιωτέρα όλων αναδείχθηκε η Υπεραγία Θεοτόκος, η οποία, όπως μας λένε οι πατέρες, δεν αμάρτησε ποτέ ούτε με το λογισμό. Συνεπώς, η αμαρτία γίνεται στο μέτρο που οι απόγονοι του Αδάμ αμάρτησαν οι ίδιοι προσωπικά. Στο μέτρο που έγιναν οι ίδιοι μιμητές του Αδάμ και μοιράστηκαν το σφάλμα του και μέσω αυτού την ενοχή του, δηλαδή έσφαλαν και οι ίδιοι προσωπικά. Και έτσι πρέπει να κατανοηθεί και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή που λέει «Όπως δια του ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε στον κόσμο, δια του Αδάμ, και δια της αμαρτίας ο θάνατος μπήκε στους ανθρώπους, έτσι και σε όλους τους ανθρώπους ο θάνατος πέρασε, εφό πάντες ήμαρτον. Ως περί δια ενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμο εισήλθε και της αμαρτίας ο θάνατος, ούτως και ούτως εις πάντες ανθρώπους ο θάνατος διήλθε, εφό πάντες ήμαρτον». Όλοι αμαρτήσαμε καθομοίωσιν του Αδάμ. Κάναμε πολλές φορές το ίδιο αμάρτημα του Αδάμ, την παρακοή στο Θεό. Δια του ενός ανθρώπου, δια του Αδάμ, μπήκε η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος και πέρασε σε όλους τους ανθρώπους ο θάνατος. Αφού όλοι αμαρτήσαμε στο πρόσωπο του Αδάμ και κληρονομήσαμε και κληρονομούμε τη συνέπεια αυτής της αμαρτίας, ξαναλέμε πάλι και όχι την προσωπική ενοχή, και η συνέπεια της αμαρτίας είναι η φθορά και ο θάνατος. Να γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία, ακολουθώντας τη θέση της πλειοψηφίας των πατέρων της Ανατολής, δέχεται ότι τα βρέφη γεννώνται φέροντας από κληρονομικά τις συνέπειες του προπαδορικού αμαρτήματος, οι οποίες προσβάλλουν τη φύση, αλλά δεν κληρονομούν το προπαδορικό αμάρτημα κάθε αυτό, το οποίο προσάπτεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του Αδάμ. Πρέπει ωστόσο να προσθέσουμε, λέει ο καθηγητής, ότι αν με τη γέννησή τους οι άνθρωποι δεν κληρονομούν το αμάρτημα του Αδάμ και επομένως είναι δυνατόν να θεωρούνται απαλλαγμένοι κάθε προσωπικής αμαρτίας, εν τούτης κληρονομούν την αμαρτητική κατάσταση που προσβάλλει τη φύση τους. Δηλαδή κληρονομούμε αυτή την ροπή προς την αμαρτία. Είμαστε πλέον ευάλωτοι στην αμαρτία μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων. Να γιατί ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, επιβεβαιώνοντας πλήρως ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κληρονομήσει το προσωπικό αμάρτημα του Αδάμ, λέγει ότι αποτελεί συνέπεια αυτού το γεγονός ότι πάντες γεννώνται υφ' αμαρτίαν. Με άλλα λόγια, στην αμαρτητική κατάσταση. Είναι συνέπεια της αμαρτίας του Αδάμ το ότι γεννιόμαστε όλοι με αυτή την ροπή προς την αμαρτία. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε κληρονομήσει το προσωπικό αμάρτημα του Αδάμ. Και το ίδιο πράγμα λέγει και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. «Νενώσικεν, λέει, ουν η φύσης την αμαρτία δια της παρακοής του ενός. Αρρώστησε η ανθρώπινη φύση την αρρώστια της αμαρτίας, εξαιτίας της παρακοής του ενός, δηλαδή του Αδάμ, του τέστην Αδάμ. Ούτως αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί, ούχ ως το Αδάμ συμπαραβεβικότες, ουγαρίσαν πόποτε,
αλλώς της εκείνου φύσεως όντες, της υπονόμων πεσούσης των της αμαρτίας. Αρρώστησε η φύση η ανθρώπινη, την αρρώστια της αμαρτίας, εξαιτίας της παρακοής του ενός, δηλαδή του Αδάμ. Και έτσι έγιναν αμαρτωλοί οι πολλοί, όχι ότι έκαναμε την ίδια παράβαση με τον Αδάμ, γιατί δεν υπήρχαμε τότε, αλλά επειδή η φύση η ανθρώπινη έπεσε διά του Αδάμ κάτω από τον νόμο αυτό της αμαρτίας. Γι' αυτό αρρώστησε πλέον η ρίζα της ανθρώπινης φύσεως και αυτή η αρρώστια πέρασε και σε εμάς. Με την ίδια σημασία μπορούμε να κατανοήσουμε και το λόγο του ψαλμοδού στον 50ο ψαλμό. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Πέρασε η αμαρτητική ροπή, η αμαρτητική αυτή κατάσταση, η εμπαθής, πέρασε από τη μητέρα μου, πέρασε σε μένα και γενικότερα από τους προγόνους μας. Η αμαρτητική κατάσταση σημαίνει την αδυναμία της φύσης, την όσου της, την ατέλειά της, το παθητό και το φθαρτό της, την καταφύσιν θνητότητά της και γενικά τον πνευματικό θάνατο ή ισοδύναμα την κατάσταση χωρισμού από την κοινωνία με τον Θεό και πιο συγκεκριμένα την κατάσταση της αλωτρίωσης, της αποξένωσης από τον Θεό. Αυτό είναι που ονομάζουμε αμαρτητική κατάσταση. Να γιατί ο Άγιος Μάρκος, ο ερημίτης, γράφει «Αποθανόντος γάρ του πρώτου ανθρώπου, του τέστην αλωτριωθέντος από το Θεό, ούτε εμείς ζήν εν Θεό η δυνάμεθα». Αφού πέθανε ο πρώτος άνθρωπος, δηλαδή αποξενώθηκε από το Θεό, γιατί ο θάνατος είναι πρώτον πνευματικός και μετά γίνεται και σωματικός. Απαλωτριούται, αποξενώνεται δηλαδή ο άνθρωπος από τον Θεό, πάβει να κοινωνεί με τον Θεό και μετά από κάποια χρόνια πεθαίνει και σωματικά. Και αφού έγινε αυτός τον πρώτο άνθρωπο, αποξενώθηκε από τον Θεό και εμείς πλέον ως απόγονοι αυτού του πρώτου ανθρώπου και εμείς δεν μπορούσαμε πλέον να ζήσουμε μέσα στον Θεό. Κληρονομήσαμε αυτή την αλωτρίωση, την αποξένωση. Ωστόσο, η αμαρτητική κατάσταση που προσβάλλει την φύση δεν την καθιστά ένοχη, εφόσον ο άνθρωπος δεν την έχει αναλάβει προσωπικά. Ο άνθρωπος γεννάται με ασθενή, παθητή, φθαρτή και θνητή φύση εξαιτίας του αδαμικού αμαρτήματος και όχι εξαιτίας δικής του αμαρτίας, αφού δεν έχει προλάβει να αμαρτήσει πριν γεννηθεί, δεν υπήρχε. Κληρονομεί όμως αυτή την θνητή, την φθαρτή, την παθητή, την μεπάθη δηλαδή ανθρώπινη φύση, γιατί ακριβώς την παίρνει από την άρρωστη ρίζα των πρωτοπλάστων, έτσι την ανθρώπινη αρρωστημένη φύση του Αδάμ και της Εύας. Η αλωτρίωση από τον Θεό στην οποία βρίσκεται με τη γέννησή του αποτελεί σαφώς αμαρτητική κατάσταση που όμως δεν την έχει επιλέξει προσωπικά. Γι' αυτό και δεν έχει ενοχή. Είναι συνεπώς ακούσιο αμάρτημα. Δεν έχει κανένα μέτρο σύγκρισης με την κατάσταση αλωτρίωσης από τον Θεό που συνιστά γεγονός εκούσιας άρνησης του Θεού και επομένως προσωπική του αμαρτία. Δηλαδή, ο άνθρωπος γεννιέται με αυτή την κατάσταση της αμαρτίας, της αμαρτητικής ροπής, δεν είναι ένοχος γι' αυτό. Από τη στιγμή όμως που και ο ίδιος θα αρχίσει η ακούσια προσωπικά να αμαρτάνει, τότε αποξενώνεται από τον Θεό, απαλωτριούται και τότε βεβαίως φορτώνεται και τις προσωπικές ενοχές λόγω των προσωπικών του αμαρτιών.
Ο Άγιος Μάξιμος κάνει τη διάκριση αυτή στο επίπεδο του ίδιου του Αδάμ. Και τι λέγει, «Φθαρίσα πρώτερον του καταφύσιν λόγου του Αδάμ η προαίρεσης, την φύσιν εαυτή συνεύθυρεν, αποθεμένην της απαθίας τη χάρη. Και γέγονεν αμαρτία, πρώτη μεν και ευδιάβλητος, η προσκακίαν από το αγαθού της προαιρέσεως έκπτωσης. Δευτέρα δε, δια την πρώτη, η της φύσεως εξ αυθαρσίας εις φθοράν, αδιάβλητος μεταποίησης». Διεφθάρει λοιπόν, λέγει ο Αδάμ, και η προαίρεσή του γεννήθηκε λανθασμένα, και εφθάρει και η φύση και απέθεσε τη χάρη της απαθίας. Έπαψε πλέον να είναι απαθής. Έγινε εμπαθής ο Αδάμ. Και αυτή η πρώτη αμαρτία, η ακούσια, η προσωπική, η ευδιάβλητος, η αυτοπροαίρετος κίνησης προς το κακό, αντί προς το αγαθό, αυτή επέφερε και την δεύτερη αμαρτία, που είναι η μεταποίηση της φύσεως από την αυθαρσία στη φθορά. Δύο γάρ αμαρτία γεγόνας είναι το προπάτορη, κατά την παράβαση της Θείας Εντολής. Η μεν διαβεβλημένη, η δε αδιάβλητος, γιατί ανέχουσαν τη διαβεβλημένη. Έτσι, η μία αμαρτία είναι διαβεβλημένη, έτσι είναι η εκούσια προσωπική αμαρτία, η παρακοή στην εντολή του Θεού να μην φάγουν από τον καρπό του συγκεκριμένου δέντρου, και αυτή η διαβεβλημένη αμαρτία, η προσωπική αμαρτία που προσάπτηκε την προσωπική ενοχή, επέφερε και τη δεύτερη αμαρτία που είναι αδιάβλητη, έχει αιτία τη διαβεβλημένη και είναι ακριβώς η μεταποίηση της φύσεως του Αδάμ, της ανθρώπινης φύσεως, από την αυθαρσία στη φθορά. Και ημέν προαιρέσεως, εκουσίως αποθεμένη το αγαθό, η δε φύσεως, ακουσίως για την προαίρεση αποθεμένη στην αθανασία. Πόσο ωραία, επιγραμματικά έτσι, σοφά, μας τα λέει ο Άγιος. Τι λέει, η διαβεβλημένη αμαρτία είναι αμαρτία της προαιρέσεως, δηλαδή της θελήσεως, της βουλήσεως του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος πλέον εκουσίως με τη θέλησή του απέθεσε, απέβαλε το αγαθό, το καλό. Η δε άλλη, η αδιάβλητη αμαρτία, είναι πλέον αμαρτία της φύσεως, συνδέεται με τη φύση και γίνεται ακουσίως στον άνθρωπο, με αιτία όμως την εκούσια προσωπική αμαρτία, την διαβεβλημένη. Η δεύτερη αυτή αμαρτία της φύσεως, που συνδέεται με τη φύση και όχι με την προαίρεση, είναι όπως είπαμε η μεταβολή, η μεταποίηση της ανθρώπινης φύσεως από την αυθαρσία στη φθορά, από την αθανασία στο θάνατο. Ακούσια πλέον ο Αδάμ, χάνει την αθανασία και γίνεται θνητός. Μπήκε στην φύση του πλέον, χωρίς ο ίδιος να το θέλει, ο θάνατος. Η αιτία όμως είναι η ακούσια αμαρτία της προαιρέσεως του Αδάμ, που κινήθηκε αντίθετα με την εντολή του Θεού. Το νεογνώ, λέει ο καθηγητής, δεν έχει την ικανότητα να διαπράξει σκόπιμη και ακούσια αμαρτία. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να καταλογίζεται ενοχή σε αυτό. Αφού το άνθρωπος φτάνει σε ηλικία που διαθέτει συνείδηση και αυτεξούσιο, είναι επιδεκτικός να διαπράξει τέτοια αμαρτία επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ. Να κάνει δηλαδή εκούσια αυτοπροαίρετα προσωπική αμαρτία. Οπότε, κατά το πρότυπο του Αδάμ, θα λέγαμε, επί το ομοιώματι της παρβάσεως του Αδάμ, αμαρτάνει και ο άνθρωπος όταν έρθει σε ηλικία
όπου ξέρει τι κάνει, έχει συνείδηση των πράξεών του και λειτουργεί πλέον αυτεξούσια. Οπότε αναλαμβάνει το μερίδιο της ενοχής του και την συνυπευθυνότητα στις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Μετά, δηλαδή, που ο άνθρωπος αρχίζει και αμαρτάνει ακούσια, αυτό προαίρετα, γίνεται και ο ίδιος συνυπεύθυνος στη φθορά, έτσι και στο θάνατό του. Συνυπεύθυνος μαζί με τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Ωστόσο, το γεγονός ότι η φύση στην οποία ο άνθρωπος κληρονομεί εμφανίζει κλίση προς το κακό, ροπή προς την αμαρτία, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Η προσκακία των ζώντων ορμή τούτο της φύσεως ημών εστίν αρρώστημα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο οποίος ακόμα σημειώνει ότι μετά την αδαμική παράβαση, την παράβαση του Αδάμ, της κατά το απαθές νοουμένης μακαριότητος εκπεσόντες προς την κακίαν μετεμορφώθημεν. Χάσαμε την μακαριότητα που συνδέεται με την απάθεια, ξεπέσαμε από αυτήν και πέσαμε στην κακία. Η ροπή εκδηλώνεται ιδιαίτερα στα πάθη τα οποία κληρονομεί η φύση του ανθρώπου και τα οποία αποκαλύπτονται μετά τη γέννησή του. Μπορείς να δεις και μικρά παιδιά και μωρά ακόμα, τα οποία να φανερώνουν πάθη. Φανερώνουν ακριβώς αυτή τη φοβερή κληρονομιά που κληρονομεί η ανθρώπινη φύση από τους προγόνους της. Η διάνοια του ανθρώπου, λέει στο βιβλίο της Γενέσεως, επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Η διάνοια του ανθρώπου κινείται με φροντίδα, με επιμέλεια στα πονηρά από την νεότητά του, από την πολύ πολύ μικρή ηλικία. Κι αν ο άνθρωπος δεχθεί κακή αγωγή, μπορεί να γίνει πολύ κακός, πολύ διεφθαρμένος, από πολύ πολύ μικρός. Βασικό παράδειγμα, οι κάτοικοι των Σοδόμων και των Γομόρων, οι οποίοι λέγει από μικρού έως μεγάλου, ήταν έξω από το σπίτι που φιλοξενούνταν οι δύο άγγελοι και πίεζαν και εκβίαζαν τον Λότ να τους παραδοθούν οι δύο φιλοξενούμενοι για να αμαρτήσουν μαζί τους. Και ήσαν από μικρού έως μεγάλου, δηλαδή και μικρά παιδιά, που ήσαν και αυτά πολύ πολύ διεφθαρμένα. Βλέπουμε λοιπόν πως τα πάθη υπάρχουν και στα μικρά παιδιά και ενεργοποιούνται εάν δεν δεχτούν τη σωστή αγωγή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός παρατηρεί ότι τα νήπια εκδηλώνουν πολύ ενωρίς εμπαθείς κινήσεις και ρωτά εάν βλέπουμε τις πρώτες κινήσεις της σάρκας όχι μόνο στα νήπια που βρίσκονται στην ηλικία της αθωότητας και δεν έχουν την ικανότητα διάκρισης μεταξύ καλού και κακού, αλλά και στις μικρότερες ηλικίες, δηλαδή στα βρέφη που ακόμα θυλάζουν. Μαρτυρούν οι κινήσεις αυτές ότι είναι φυσικά χαραγμένες, εντυπωμένες στη σάρκα τους, έστω και αν δεν έχουν μέσα τους την ελάχιστη καταβολή επιθυμίας. Και συνεχίζει ερωτώντας, αν εντοπίζουμε πάλι βία επεισόδια θυμού, ακόμα και στα πολύ μικρά, τα οποία πριν γνωρίσουν την αρετή της υπομονής, ήδη ταράσσονται από τις προσβολές που δέχονται και αισθάνονται τους ειρωνικούς λόγους που απευθύνουμε σε αυτά, ακόμη και αστεϊζόμενοι. Έτσι, πολύ εύκολα το διαπιστώνει κανείς αυτό και στα μικρά παιδιά, πώς καταλαβαίνουν τα πάντα και την ειρωνία και το μάλωμα και την επιτίμηση και την παρατήρηση και πώς αντιδρούν πολλές φορές με θυμό, με βιαιότητα, με κλάμα, με πείσμα κλπ. Και μερικές φορές, κι αν τους λείπει η δύναμη να το κάνουν, δεν τους λείπει εν τούτης η επιθυμία της εκδίκησης με την οποία τα εμπνέει ο θυμός.
Και βλέπουμε φοβερές εκδηλώσεις μερικές φορές στα πολύ πολύ μικρά παιδιά. Για παράδειγμα, το πάθος της ζήλιας να κυνηγεί το μεγαλύτερο αδελφάκι να πάει να βλάψει το μικρότερο αδελφάκι. Ή δυνατόν ακόμα και να το πνίξει, να το βγάλει από τη ζωή. Συχνά οι πατέρες υπογραμμίζουν τη βίαιη πίεση που ασκεί η ροπή προς το κακό. Τονίζουν μάλιστα τον τυραννικό χαρακτήρα της, ο οποίος ενισχύεται από τη δαιμονική δραστηριότητα που εκτείνεται κάτω από αυτή τη ροπή. Είναι πραγματικά τυραννία το όποιο πάθος των άνθρωπων. Και αυτή η τυραννία, αυτός ο βασανισμός, φανερώνεται και στα πολύ πολύ μικρά παιδιά. Και από πίσω κρύβεται ο αρχαίκακος, ο ανθρωποκτόνος, ο τύραννος όλης της ανθρωπότητας, έτσι ο διάβολος. Τελικά, η ροπή προς την αμαρτία συνιστά αληθινή υποδούλωση. Είναι ο νόμος της αμαρτίας για τον οποίο κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος. Να γιατί ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης γράφει «Βίαγαρ και τυραννίδι ήγε το, είπε το εχθρό ο άνθρωπος, και σχεδόν και οι μη θέλοντες αμαρτήσε βία η μάρτανο». Έτσι στην πρόχριστου κατάσταση, στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, βία και τυραννικά ο άνθρωπος καθοδηγεί το από τον εχθρό του, από τον διάβολο. Είμαστε σχεδόν πλήρως υποχείρια του πονηρού. Και σχεδόν και αυτοί που δεν ήθελαν με τη βία αμάρταναν. Να από τι μας λύτωσε ο Χριστός. Στην κυριαρχική δύναμη που οι ενάντιες δυνάμεις, οι δυνάμεις του κακού οι δαίμονες, ασκούν στον πεπτοκότα άνθρωπο και στην σχεδόν πλήρη υποδούλωσή τους αυτές, αναφέρεται με έμφαση ο Άγιος Μάξιμος. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει αναγκαστικά. Συνεχίζει αφενός μεν να διαθέτει το αυτεξούσιο, αφετέρου δε εποφελείται της βοήθειας του Θεού, αν είναι διατεθειμένος να την δέχεται. Διεστραμμένη φύση του όμως, αυτή που απομακρύθηκε από το Θεό και στράφηκε προς το αισθητό και παθητό, εύκολα εγκαταλείπεται στην έλξη της αμαρτίας και την ανάπτυξη των παθών με την έννοια του κακού. Δηλαδή, όσο και αν είναι έτσι βίαιη και τυραννική η κυριαρχία του διαβόλου στον άνθρωπο και των αντιστοίχων παθών, πάντοτε αμαρτάνουμε εκούσια, αυτοπροαίρετα. Γι' αυτό και έχουμε ενοχή. Όσο ο άνθρωπος υποκύπτει στα πάθη και στις αμαρτίες, τόσο περισσότερο υποδουλώνεται. Αλλά πάντοτε αμαρτάνει εκούσια. Όσο ο άνθρωπος κινείται προς τον Θεό, τόσο απομακρύνεται από αυτή την δαιμονική τυραννία και κυριαρχία. Υποχωρεί ο άνθρωπος και συγκατατίθεται στους δαιμονικούς πειρασμούς τόσο ευκολότερα όσο η θέληση του ανθρώπου εξασθενεί και αδυνατίζει. Και αυτό συμβαίνει ο προϊούσης της ηλικίας. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος, μετά τα 30 ο άνθρωπος αγαπάει τα πάθη του και δύσκολα τα εξαλείφει. Είναι μακάριοι άνθρωποι οι οποίοι από τη μικρή τους ηλικία αγωνίζονται τον πνευματικό αγώνα. Είναι πολύ πιο εύκολα για αυτούς τα πράγματα στη συνέχεια της ζωής τους και πολύ ευκολότερη η σωτηρία τους. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο λαός μας, ή μικρός μικρός παντρέψου ή μικρός καλοκαιρέψου. Δηλαδή άρχισε από νωρίς τη σωστή πνευματική ζωή, το σωστό πνευματικό αγώνα και είτε να κάνεις την έγαμη ζωή της σοφροσύνης, της καθαρότητας, όπως την θέλει ο Θεός, είτε την πλήρη αφιέρωση στο Θεό, που είναι
η αφιέρωση δια του μοναχισμού. Σημασία έχει να το κάνει ο άνθρωπος όσο γίνεται νωρίτερα. Όσο καθυστερεί και ζει με κρεπάλι και μέθη και με κοσμικό τρόπο, τόσο μετά δυσκολότερα θα απαλλαχθεί από αυτή τη δαιμονική τυραννία των δοθών. Να γιατί οι άνθρωποι αφήνονται τόσο συχνά να γλιστρούν στην κατηφόρα που τους παρασύρει η υπεπτωχία τους φύση. Γιατί δεν εξασκούν τη θέλησή τους και όσο είναι νέοι και έχουν μια ρωμαλαία θέληση, δεν την αξιοποιούν σωστά. Μόλις ο άνθρωπος παραδοθεί στην αμαρτία, τα πάθη του αναπτύσσονται και τονωθούν εντονότερα στην αμαρτία, που με τη σειρά της, ανταποδοτικά, ενισχύει τα πάθη. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει εκούσια να παραδιδόμαστε στην όποια αμαρτία. Αυτό είναι φοβερό. Είναι, θα λέγαμε, πολύ καλύτερο από αδυναμία να πέφτει κανείς και βέβαια το τέλειο είναι να μην πέφτει ποτέ. Θα πείτε, είναι δυνατόν να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος? Βεβαίως, βεβαιότατα είναι δυνατόν. Όπως λέει και η Αγία Γραφή, με τη χάρη του Θεού δεν θα αμαρτήσουν. Βλέπουμε ανθρώπους στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε την Παναγία μας που δεν είχε αυτά τα εφόδια, δεν είχε αυτή τη χάρη που παίρνουμε εμείς με το Άγιο Βάπτισμα και όμως κατάφεραν με την ομαλαία θέλησή τους να μην αμαρτήσουν. Πολύ περισσότερο μπορούμε να το καταφέρουμε εμείς τώρα στα χρόνια της Καινής Διαθήκης, ζώντας μέσα στην Εκκλησία και μεταλαμβάνοντας τον αχράντο μυστηρίων, εξομολογούμενοι και αγωνιζόμενοι, αξιοποιώντας όλη αυτή την παρακαταθήκη της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων. Το παθητό, λέει ο καθηγητής, που κληρονομήθηκε με την φύση, από ακούσιο αμάρτημα που ήταν, γίνεται εν έργο αμαρτία, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο άνθρωπος εγκαταλείπεται εκούσια στα πάθη. Και πλέον μπορεί να κληρονομήσαμε την αμαρτητική ροπή από τους προγόνους. Αυτό δεν μας προσύπτει προσωπική ένωση. Από τη στιγμή όμως που εκούσια αφινόμαστε στα πάθη με τη θέλησή μας, τότε γινόμαστε προσωπικά ένοχοι για την όποια αμαρτία και συγκατάθεση στα πάθη. Παρόμοια, το φθαρτό και η θνητότητα, τα οποία στην αρχή αποτελούσαν την ακούσια κληρονομιά της αδαμικής αμαρτίας, γίνονται για τους ανθρώπους πηγή προσωπικών αμαρτιών. Όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει και ενεργοποιήσει αυτά τα σπορικά που υπάρχουν μέσα στα μπουκαλάκια για τα οποία μας μίλησε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, τότε πλέον αυτή η κακή κληρονομιά, που όσο ήταν εν υπνώση δεν μας ενοχλούσε, ούτε μας προσήπτε κάποια ενοχή, αυτή η κακή κληρονομιά όταν ενεργοποιηθεί γίνεται αιτία εκουσίων πλέον προσωπικών αμαρτιών. Αυτό συμβαίνει στο μέτρο που οι άνθρωποι, φοβούμενοι τη φθορά και το θάνατο, αναζητούν να προφυλάξουν τη ζωή τους, εγκαταλειπόμενοι και οθελώς στην ειδονή και τα πάθη. Δηλαδή κυριαρχούνται από την φιλαυτία, από την αρρωστημένη αγάπη προς το σώμα και με τη θέλησή τους πλέον αφήνονται στις ειδονές και στα πάθη. Τα τελευταία επιβεβαιώνουν και ενισχύουν με τη σειρά τους ανταποδοτικά το φθαρτό και την θνητότητα των ανθρώπων. Και όσο περισσότερο αφήνεται ο άνθρωπος στις ειδονές και στα πάθη, τόσο βιώνει ετονότερα την φθορά και τον θάνατο. Να, γιατί τα πάθη δημιουργούν όλα αυτά τα φοβερά ψυχικά νοσήματα, την κατάθλιψη, όλα αυτά που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πρόγευση του αιώνιου θανάτου, εάν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει. Με την προσωπική του αμαρτία πλέον ο άνθρωπος γίνεται μιμητής του Αδάμ και υπεύθυνος μαζί με αυτόν και όλους τους ανθρώπους που με παρόμοιο τρόπο παραδίνονται στην αμαρτία της πτώσης της κοινής φύσης. Με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι είναι συνένοχοι του Αδάμ
και φέρουν οι ίδιοι την αμαρτία του Αδάμ. Ξαναλέω, όχι την προσωπική αμαρτία, αλλά τις δικές τους προσωπικές αμαρτίες. Την προσωπική αμαρτία του Αδάμ την έκανε ο Αδάμ και αυτός μόνος την έχει απέναντι στο Θεό. Εμείς όμως, μνημούμενοι τον Αδάμ, έχουμε τις δικές μας προσωπικές αμαρτίες. Και με αυτή την έννοια έχουμε και εμείς, φέρουμε και εμείς την αμαρτία του Αδάμ. Έτσι εξηγείται η απαισιόδοξη εικόνα που σχηματίζει ο Άγιος Μάξιμος, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την διαλεκτική αμαρτίας και παθητού και το αλυσόδεμα με το οποίο τελικά ο άνθρωπος καταλήγει εχμάλωτος. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, επειδή τίνιν δια την παράβαση η αμαρτία, διαδέ την αμαρτία των παθητών κατά τη γέννηση, τη φύση των ανθρώπων επισήλθεν και συνήκμαζεν αΐ το παθητό της γεννήσεως δια της αμαρτίας η πρώτη παράβασης ούκιν ελπής ελευθερίας δεσμό πονηρό δεθύσεις αλήτως κατά γνώμη της φύσεως. Επειδή λοιπόν λέει εξαιτίας της παραβάσεως έγινε η πρώτη αμαρτία και εξαιτίας της αμαρτίας μπήκε η κατάσταση της παθητότητος, της εμπαθίας και γελιόμαστε με αυτή την κατάσταση και είμαστε πλέον πάθητοι, δηλαδή υποκείμενοι στα πάθη και δυστυχώς και εμείς μιμηθήκαμε τον Αδάμ, γι' αυτό λέγει δεν υπήρχε ελπίς ελευθερίας, αλλά με δεσμά πονηρά και κακά δέθηκε άλυτα η ανθρώπινη φύση. Ωστόσο, όπως είπαμε, κάποιοι άνθρωποι, όπως η Παναγία μας, με την ρωμαλαία έτσι, αντίσταση της θελήσεώς τους στην κατάσταση αυτή την αμαρτητική, κατάφεραν να μην αμαρτήσουν στα χρόνια αυτά, τα φοβερά της Παλαιάς Διαθήκης, πριν την έλευση του Χριστού μας. Μετά το προπατορικό αμάρτημα, ο Θεός, μέσω της φωνής των προφητών, εξακολούθησε να δίνει εντολές στους ανθρώπους. Το γεγονός δεν θα είχε πλέον καμιά σημασία αν οι άνθρωποι είχαν χάσει τη δυνατότητα να τις εφαρμόζουν, ενώ δείχνει ότι είχαν την ικανότητα να μην παρασύρονται σε μια τέτοια διαδικασία αμαρτίας και φθοράς. Δεν ήταν δηλαδή απολύτως δέσμοι και υποδουλωμένοι στον πονηρό. Γι' αυτό και ο Θεός εμφάνισε τους προφήτες που καλούσαν τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης σε μετάνοια και σε αποφυγή της αμαρτίας. Τηρώντας αυτόν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, στα όρια της πεπτοκίας φύσης, κάποιοι άνθρωποι έζησαν βίο δίκαιο και ευάρεστο στον Θεό. Με σαφήνεια, ο Άγιος Σοφρόνιος δείχνει την δύναμη που είχαν οι άνθρωποι που ζούσαν υπό την Παλαιά Διαθήκη να προβάλλουν αντίσταση στα πάθη, καθώς και την ευθύνη τους απέναντι σε αυτά. Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων στο εγκόμιό του στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αναφορικά με τα πάθη, όλοι μας βρισκόμαστε κατηγορούμενοι του νόμου που μας παιδεύει και ορίζει για κάθε πάθος τον κατάλληλο αγώνα, των προφητών που παραγγέλουν να απέχουμε από τα πάθη και να οικειοποιούμαστε την καλύτερη δυνατότητα, των δικαίων που μας προτρέπουν να τα εγκαταλείψουμε, των διδασκάλων που μας δείχνουν πώς να τα αποφεύγουμε. Είμαστε κατηγορούμενοι όλων αυτών. Γιατί μπορούμε αυτοπροαίρετα, αυτεξούσια, να κινηθούμε σωστά και να μην αμαρτήσουμε. Το ίδιο καθαρά ομιλεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπενθυμίζοντας τα τέκνα του Αδάμ. «Επίουν αυτεξούσιον ημών τη φύση συνεργάσατο τον όλον Θεός, τα μένγαρ εαυτού άπαντα επιδείκνεται και την οικίαν φιλανθρωπία νημούμενος και τα απόρριτα και τα εν το βάθη της διανοίας κινούμενα επιστάμενος παρενή
συμβουλεύει, προαναστέλει τις κακές επιχειρήσεις. Ου μην ανάγκην επιτίθησιν, αλλά τα φάρμακα κατάλληλα επιθείς, αφήσιν εν τη γνώμη του κάνοντος, και είστε το πάνω. Επειδή μας έκανε αυτεξούσιους, η φύση η ανθρώπινη είναι αυτεξούσια, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Θεός κάνει ό,τι εξαρτάται από Αυτόν και μας παρενεί, μας συμβουλεύει και δεν μας αναγκάζει, αλλά μας δίδει τα κατάλληλα φάρμακα και αφήνει το παν στη γνώμη του καθενός, στην προαίρεσή του, στη βούλησή του. Και έτσι η σωτηρία δεν εξαρτάται από εμάς, συγγνώμη, από τον Θεό, αλλά από εμάς. Δηλαδή, ο Θεός θέλει για όλους τη σωτηρία. Το παν κείται πλέον σε εμάς. Αν θέλουμε κι εμείς, θα συνεργαστούμε με τη Θεία Χάρη και θα σωθούμε. Το ίδιο αληθινό, λέγει καταλήγοντας ο καθηγητής, και κλείνουμε κι εμείς με αυτό, το ίδιο αληθινό είναι το γεγονός ότι πριν την σάρκωση του Θεού Λόγου και το έργο της λυτρωτικής και εσωτεριώδους οικονομίας του, οι άνθρωποι, ακόμα και οι πιο δίκαιοι, δεν είχαν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από την κατάσταση της αμαρτίας, έτσι από αυτή τη ροπή προς την αμαρτία, στην οποία το προπατορικό αμάρτημα είχε οδηγήσει την φύση τους. Κάποιοι βέβαια, είπαμε, κατάφεραν να μην αμαρτήσουν, όπως η Παναγία μας καθόλου δεν αμαρτήσε, αλλά όλοι είχαν αυτή την ροπή, την ευαλωτότητα θα λέγαμε, την ευπάθεια, την ευκολία προς την αμαρτία. Επίσης, εξακολουθούσαν να υφίστανται την τυραννία της παθής φύσης τους και της ροπής της προς το κακό, καθώς και την αντίστοιχη της θωράς και του θανάτου. Συνολικά, η κατάσταση αυτή αποτελούσε φράγμα που εμπόδιζε την ανθρωπότητα να οικειοποιηθεί το πλήρωμα της χάρης. Έπαιρναν τη χάρη, αλλά σε ένα βαθμό. Δεν μπορούσαν να πάρουν την πληρότητα της χάρης που δεχόμαστε εμείς οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, αφού προηγήθηκε ο Χριστός μας, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο οποίος μας άνοιξε το δρόμο και πλέον ο ουρανός έγινε προσβάσιμος. Μόνο ο Χριστός μπορούσε να θεραπεύσει την ανθρώπινη φύση από τη βαριά ασθένεια, από αυτή την αμαρτητική ροπή και υποδούλωση στα πάθη και τον πονηρό, που προσέβαλε τον άνθρωπο μετά από το αμάρτημα του Αδάμ. Μόνο ο Χριστός μας χορηγεί στην ανθρώπινη φύση την απάθεια, την αυθαρσία και την αθανασία που η ψυχή διέθετε στην αρχαίγονη κατάσταση πριν την πτώση, και μόνο ο Χριστός μας τοποθετεί πλέον την ανθρώπινη φύση στο δρόμο της θέωσης, την προοπτική, την τοποθετεί στην προοπτική στην οποία και για την οποία είχε δημιουργηθεί, δηλαδή στο καθομοίωση. Ο Χριστός μας δηλαδή μας χαρίζει πάλι αυτό που, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απολέσαμε κατά την παρακοή μας, κατά την πτώση μας. Απολέσαμε το καθομοίωση και ο Χριστός μας πλέον μας το ξαναδίνει. Μπορούμε πλέον πάλι να ενωθούμε με τον Θεό, να απολαύσουμε την κοινωνία με τον Θεό δια της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας με τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων. Έτσι ολοκληρώσαμε τη χάρη του Θεού και αυτό το κεφάλαιο της μεταδόσεως των πνευματικών νοσημάτων στην πεπτωτεία ανθρωπότητα. Ας κρατήσουμε από όλα αυτά το γεγονός ότι αυτοπροαίρετα, αυτεξούσια, αμαρτάνουμε. Και γι' αυτό έχουμε προσωπική ενοχή. Και πάντοτε, εκούσια αμαρτάνουμε, γι' αυτό και θα δώσουμε λόγο στον Θεό για κάθε τι που κάνουμε. Και πάλι εκούσια και αυτοπροαίρετα μπορούμε να μην αμαρτάνουμε. Κανένας δεν αναγκάζει, ούτε η πεπτωτική ανθρώπινη φύση που κληρονομούμε,
ούτε ο διάβολος, ούτε ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπος, ο οποιοσδήποτε συνάνθρωπος, κανένας δεν μπορεί να μας αναγκάσει να αμαρτήσουμε. Μόνοι μας, ξαναλέω, εκούσια αυτοπροαίρετα κινούμεθα προς το κακό. Και μόνοι μας, εκούσια και αυτοπροαίρετα, καλούμαστε να κινηθούμε προς το καλό. Και αν το θέλουμε, μπορούμε. Και η Αγία μας Εκκλησία, ο Χριστός μας, μας δίνει όλα αυτά τα μέσα που χρειαζόμαστε για να απελευθερωθούμε από αυτή τη φοβερή σκλαβιά που είναι η σκλαβιά των παθών και των δαιμόνων που κρύβονται πίσω από αυτά. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και δεν ξέρω αν θέλετε, αν μπορούν και οι αδελφοί που διακονούν να έχουμε και κάποιες ερωτήσεις, αν υπάρχει κάποιος χρόνος και διάθεση. Ναι, Πάτερ, έχουμε δύο ερωτήσεις, άμα θέλετε. Η πρώτη μας λέει, εάν ο νους και η καρδιά μας έχουν μολυνθεί από σαρκικούς λογισμούς, πώς θα τους καταπολεμήσουμε? Ποιες είναι οι ενδείξεις ότι νικήσαμε το συγκεκριμένο πάθος, αφού ο διάβολος πάντα μας προσβάλλει μέσω των λογισμών? Πώς θα αντιμετωπίσουμε τους σαρκικούς λογισμούς και πώς θα καταλάβουμε εάν όντως ελευθερωθήκαμε από αυτά τα πάθη. Βεβαίως αυτό είναι ένα ολόκληρο μάθημα ή ίσως μια σειρά μαθημάτων, πώς αντιμετωπίζεται τα σαρκικά πάθη και η ρίζα τους που είναι οι σαρκικοί λογισμοί οι οποίοι μολύνουν την καρδιά του ανθρώπου. Έτσι είναι το κατεξοχήν έργο που λέγεται κάθαρση της καρδίας του ανθρώπου, όχι μόνο τα σαρκικά πάθη, αλλά από όλα τα πάθη. Για μία, ας πούμε, πιο πλήρη, θα λέγαμε, απάντηση, μπορεί ο ερωτών να ανατρέξει σε αυτά τα μαθήματα που κάναμε για την πορνεία, για τα σαρκικά πάθη και για την αντιμετώπιση τους. Έχουμε κάνει αρκετά τέτοια μαθήματα και υπάρχουν στο διαδίκτυο. Έτσι, επιγραμματικά τώρα μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος καλείται να πολεμά κάθε στιγμή με εγρήγορση, με νύψη, οποιοδήποτε πονηρό λογισμό ανεβαίνει στην καρδιά του. Πώς θα τον πολεμήσει? Κατεξοχήν, όπως και όλους τους λογισμούς, τους πολεμάμε με την περιφρόνηση, δηλαδή τους γυρίζουμε την πλάτη. Κατεξοχήν ιδιαίτερα τους αρχικούς λογισμούς, τους πονηρούς, τους αισχρούς λογισμούς που συνδέονται με τη ΣΑΚ και τα σαρκικά πάθη, οφείλουμε να τους περιφρονήσουμε, να μην ασχοληθούμε καθόλου μαζί τους, να τους γυρίσουμε την πλάτη και να το βάλουμε στα πόδια. Με την πνευματική έννοια θα το λέγαμε αυτό. Φεύγεται, λέει, την πορνεία, όπως ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό. Φεύγω σημαίνει το βάζω στα πόδια. Αυτό δεν είναι δειλία, όπως στον πόλεμο, ο στρατιώτης που θα γυρίσει την πλάτη στον εχθρό, θα πετάξει το όπλο και θα αρχίσει να τρέχει γιατί φοβήθηκε και λίγο ψύχησε και δίλιασε. Αυτό είναι ανδρεία στην περίπτωση των σαρκικών προσβολών, λογισμών και επιθυμιών. Οφείλει ο άνθρωπος να μην ασχοληθεί καθόλου με αυτή τη βρωμιά, τη δαιμονική. Αυτή είναι η πιο σωστή αντιμετώπιση των πορνικών, έτσι, των σαρκικών λογισμών. Όταν ο άνθρωπος έτσι ενεργήσει, δεν μολύνεται. Από τη στιγμή όμως που θα αρχίσει να παλεύει, να αντιπαρατάσσεται σε αυτούς τους λογισμούς, υπάρχει μεγάλος φόβος να μολυνθεί, να νικηθεί και να συγκατατεθεί. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό για την αντιμετώπιση των σαρκικών λογισμών. Ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό είναι η καθολική εγκράτεια. Γιατί τα σαρκικά πάθη κατεξοχήν τρέφονται όταν ο άνθρωπος καλοπιάνει το σώμα. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή τρώει πολύ, κοιμάται πολύ, πίνει πολύ. Γενικώς όταν καλοζωή θα λέγαμε, έτσι, ζει μέσα σε τρυφή, σε άνεση, σωματική. Τότε φουντώνουν τα πάθη. Τότε και το σώμα γίνεται παχύσαρκο, έχει περιττά κιλά και αυξάνει και λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο
προσθέτεις αίμα, τόσο αφαιρείς πνεύμα. Αντίθετα, ο άνθρωπος που νηστεύει, που εγκρατεύεται, που ζει έτσι ασκητικά, αφαιρεί αίμα και προσθέτει πνεύμα, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Δηλαδή, αδυνατίζουν οι σαρκικοί λογισμοί όταν ο άνθρωπος νηστεύει, εγκρατεύεται. Αντίθετα, λένε οι Άγιοι Πατέρες, όσο γεμίζει τη γαστέρα με πολλά και ποικίλα φαγητά και μάλιστα ρεθιστικά για τη σάρκα φαγητά, όπως είναι τα καρικεύματα, πιπέρια κλπ. Τα ινοπνευματώδη, τόσο οι αναθυμιάσεις από αυτές τις τροφές που είναι περιττές και βλαπτικές σκοτίζουν τη διάνοια του νου του ανθρώπου και ο άνθρωπος μολύνεται από τους σχρούστους πονηρούς τους αρχικούς λογισμούς. Επομένως, ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση των αρχικών παθών είναι η καταπολέμηση της ακρασίας, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή της έλλειψης εγκράτειας στην τροφή, στη σωματική ανάπτυξη, στο ποτό. Γενικά, η αποφυγή της καλοπέρασης και της ζωής με πολυτέλεια και άνεση και τρυφή. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, που είναι πολύ σημαντικό επίσης, είναι να καταπολεμηθεί η υπερηφάνεια και το πρωτότοκο παιδί της, θα λέγαμε, η κατάκριση. Γιατί και αυτό είναι μια βασική αιτία των σαρκικών, των πονηρών λογισμών. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι ασκητικός, εγκρατής, να νηστεύει, να μην κοιμάται περισσότερο από όσο χρειάζεται, να μην ζει με άνεση και όμως να γεμίζει με σαρκικούς λογισμούς εάν αφήνει μέσα του το μικρόβιο της περηφάνειας, έτσι το πάθος της περηφάνειας και της κατακρίσεως των άλλων. Η άσκηση, εάν δεν προσέξει ο άνθρωπος, δημιουργείται τους λογισμούς της περηφάνειας. Γιατί έρχεται ο διάβολος, ιδίως όταν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται και δεν προσέχει και του λέει «Εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους, είσαι νηστευτής, είσαι σπουδαίος, είσαι εγκρατής, κοίταξε όλοι γύρω σου, δεν νηστεύουν, δεν εγκρατεύονται, επομένως εσύ είσαι ανώτερός τους». Αλλήμον ο άνθρωπος δεχτεί αυτούς τους λογισμούς και κατακρίνει τους άλλους. Θα το πάθει όπως εκείνος ο Φαρισαίος, ο οποίος κατέβηκε κατακεκριμένος από το ναό που πήγε να προσευχηθεί. Ενώ ο τελώνης, αν και αμαρτωλός, επειδή δεν κατέκρινε τον Φαρισαίο και κανέναν άλλο άνθρωπο, ούτε και τα θύμωσε με τον Φαρισαίο που τον κατέκρινε έτσι φανερά, και επειδή ακριβώς αναγνώριζε την αναξιότητά του και την αμαρτωλότητά του και την ελεηνότητά του και πενθούσε και δάκρυζε κατά Θεόν, αυτός πέτυχε την άφηση των αμαρτιών του και την εξάλληψη των κακών λογισμών που τον τυραννούσαν. Επομένως, ένα τρίτο, για να καταπολεμήσουμε τους αρχικούς λογισμούς, τα αρχικά πάθη, είναι το να καταπολεμήσουμε την υπερηφάνεια και την κατάκριση. Πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε απαλλαχθεί από αυτά τα πάθη, τα σαρκικά πάθη? Μας λένε οι Άγιοι Πατέρες διάφορα σημάδια. Φυσικά ένα σημάδι είναι το να μην δέχεται κανείς τους πονηρούς λογισμούς, να μην τους καλλιεργεί και να μην δημιουργεί τις αντίστοιχες αισχρές εικόνες με τη φαντασία του. Γιατί ακριβώς στην κατάθεση, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι το να δημιουργεί κανείς και τις αντίστοιχες εικόνες με τη φαντασία του, τις αισχρές, τις πονηρές εικόνες, και να ασχολείται με αυτές και να τις καλλιεργεί. Να δημιουργεί σενάρια, όπως λέμε, πονηρά στο νου του. Τότε βεβαίως έχει συγκατατεθεί στους λογισμούς. Όταν όσο γίνεται γρηγορότερα στραφεί ο νους του μακριά από αυτούς τους λογισμούς, στραφεί στην προσευχή, στραφεί στον Θεό, στραφεί στην υπεραγία Θεοτόκου, η οποία έχει μεγάλη χάρη και μάλιστα για τα σαρκικά πάθη, κατ' εξοχήν η ευχή υπεραγία Θεοτόκου και σώσει μας βοηθάει τους ανθρώπους που προσβάλλονται από τους αρχικούς λογισμούς. Αν στραφεί λοιπόν όσο γίνεται γρηγορότερα, τότε ο άνθρωπος δεν συγκατατίθεται, δεν αναμετάνει, δεν μολύνεται. Και ένα ακόμα σημάδι που μας δίνει οι Άγιοι Πατέρες
είναι όταν δεν προσβάλλεται από σαρκικά όνειρα στον ύπνο του. Και αυτό είναι ένα σημάδι καλό ότι προχωράει ο άνθρωπος στον αγώνα της κατανίκησης των σαρκικών παθών. Αυτά έτσι με συντομία και επιγραμματικά. Ξαναλέω, υπάρχουν πολλές ομιλίες για το θέμα αυτό στο διαδίκτυο. Στο κανάλι μπορεί να τις αναζητήσει κανείς. Ευχαριστούμε, Πάτερ. Η κυρία Σοφία θέλει να διατυπώσει μια ερώτηση, μπορεί να πάρει το λόγο. Ευλογείτε, Πατέρα Σάβα. Θα προσπαθήσω έτσι να είμαι λίγο σύντομη σε αυτό που θα πω. Θέλω μια βοήθεια σε κάτι. Όσον αφορά τους λογισμούς έχουμε. Τώρα, ένα παράδειγμα συγκεκριμένο θα σας θέσω. Εάν, για παράδειγμα, τώρα στη σύναξή σας σήμερα μου είχατε πει ότι θα με καλέσετε, και αυτό μπορείτε να το κάνετε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά, αλλά τελικά δεν με καλείτε. Οπότε τώρα αυτό εμένα μου δημιουργεί μια δυσκολία στη συνεννόηση μεταξύ σας, μεταξύ μας. Αν το θέσω στο πνευματικό μου και μου πει πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ότι έχεις λογισμούς, τι ακριβώς μπορεί να εννοεί? Δηλαδή, αν το θέσω εγώ ότι, ξέρετε, αυτό το άτομο με δυσκολεύει λίγο στη συνεννόηση μεταξύ μας. Οπότε τώρα εδώ τι πάθος έχει δημιουργηθεί σε μένα που δεν το βλέπω, αν υπάρχει? Ή μιλάμε για γεγονός τώρα, δεν μιλάμε για λογισμούς, για προσβολή λογισμών, έτσι δεν είναι? Δεν έχω καταλάβει κάτι, γι' αυτό θέλω τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ. Γενικότερα να απαντήσουμε. Δεν μας καλέσανε. Ο ταπεινός άνθρωπος θα πει καλά κάνανε και δεν με καλέσανε. Έτσι. Δεν είμαι άξιος να με καλέσουν. Ο Θεός το θέλησε να γίνει έτσι. Οπότε ησυχάζει, ειρηνεύει και δεν αφήνει μετά τον πονηρό να τον ταλαιπωρήσει με τον όποιο αρνητικό λογισμό. Έτσι, εναντίον αυτού που ήλπιζε ότι θα τον καλούσε. Γενικότερα, ποτέ να μην ζητάμε τίποτε από κανέναν. Και πάντοτε να βάζουμε, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, σε λειτουργία το εργοστάσιο των καλών λογισμών. Έτσι. Οπότε δεν έχουμε να ταλαιπωρηθούμε και δεν έχουμε να βλαφτούμε από τίποτα, από καμιά συμπεριφορά κανενός ανθρώπου. Αντίθετα, αν ας πούμε απαιτούμε ή ζητούμε, τέλος πάντων, ή περιμένουμε κάτι από κάποιον, έτσι, όσο και αν είναι εύλογο αυτό, βάζουμε τον εαυτό μας στη διαδικασία έτσι να επιθυμήσουμε. Και αν επιθυμήσεις, μετά θα ταλαιπωρηθείς. Βλέπετε πώς λέει ο Άγιος Ιάκωβος, αδελφό Θεός, μη λέτε, λέω, ότι σας πειράζει ο Θεός. Πολύ περισσότερο δεν μας πειράζει κανένας άνθρωπος. Δεν λειτουργεί ως πειρασμός. Έκαστος λέει πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας. Έτσι, έχουμε μέσα μας δημιουργήσει κάποιες επιθυμίες και λέμε ότι μας πειράζει ο τάδι, μας πειράζει και ο ίδιος ο Θεός πολλές φορές. Δυστυχώς, φτάνει ο άνθρωπος έτσι να κατηγορεί τον Θεό ή τον όποιο συνάνθρωπο που δεν του φέρθηκε όπως περίμενε να του φερθεί. Επομένως, η απελευθέρωση από όλη αυτή την κατάσταση είναι η ταπεινοφροσύνη. Έτσι, αυτό να καλλιεργήσουμε όλοι μας. Οπότε δεν θα μας ενοχλεί καμία συμπεριφορά κανενός ανθρώπου. Έτσι, θα το δεχόμαστε όλα με ταπείνωση, γιατί ήδη, όσο και αν αυτός, ας πούμε, μας περιφρονεί, έτσι, μας φαίνεται εμάς ότι μας περιφρονεί, μας ταπεινώνει, μπορεί ο άνθρωπος για χίλιους δύο λόγους έτσι να μην μας καλέσει, το ξέχασε, αδυνατούσε, δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά εμείς όμως θα ωφεληθούμε από αυτό. Ναι, πατέρα, συγχωρέστε. Τώρα κόβει και η ροή, γιατί με έκοψες. Ναι, ναι. Πέστε τι θέλετε. Όχι, επειδή πήγε αλλού και αυτό που μου λέτε είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Όταν δεν έχουμε εκφέρει λογισμούς, εμπάθηση, ότι μας έχει ενοχλήσει αυτό που κάνει, αυτό ψάχνω να δω τι ακριβώς μπορεί να εννοεί ο πνευματικός. Δηλαδή, απλά έχουμε θέσει, έχουμε ζητήσει την προσευχή του, γιατί έχουμε μια δυσκολία στη συνεννόηση με αυτό το συγκεκριμένο άτομο. Τίποτα περισσότερο. Αυτό θέλω να πω. Οπότε, τι μπορεί να εννοεί όταν λέει έχεις λογισμούς? Αυτό ψάχνω να βρω. Συγχωρέστε με και πάλι. Τι μπορεί να εννοεί ο πνευματικός, θα το ρωτήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, τι να σας πω εγώ τώρα, τι μπορεί να εννοεί. Εμείς έχουμε καθήκον πάντως να μην έχουμε κανένα κακό λογισμό για κανέναν άνθρωπο. Αυτό είναι όλο. Έτσι, για όλους να έχουμε καλούς λογισμούς, να τους δικαιολογούμε όλους, να τους αγαπάμε όλους, να τους συγχωρούμε όλους. Έτσι, και αν υπάρχει κάτι να κατηγορήσουμε, αυτό το κάτι είναι ο εαυτός μας.
και να λέμε εγώ φταίω για όλα. Και δόξα τω Θεώ για όλα. Και η κυρία Αναστασία θέλει να ρωτήσει κάτι. Ευλογείτε, Γέροντα. Όταν ασθενούμε και είμαστε σωματικά αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε πειρασμό, εκεί πώς παλεύουμε. Για να μην αμαρτήσουμε. Μάλιστα. Όταν ασθενούμε και είμαστε ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε λογισμό, πώς ενεργούμε. Εδώ θυμόμαστε πάλι τους Άγιους Πατέρες. Αν διαβάσουμε το βίο του Αββά Δόση Θεού, που είναι στο βιβλίο «Τα σχετικά του Αββά Δώρο Θεού», θα δούμε εκεί που παραπονείται ο Δόση Θεός όταν ήταν στα τελευταία του και έλεγε ότι «Γέροντα, δεν μπορώ να κρατήσω την ευχή». Και του είπε ο Γέροντας, «Μη σε απασχολεί αυτό, ό,τι μπορείς κάνει». Μπορεί να λέει ο άνθρωπος και μόνο τη λέξη «Ιησού μου», «Χριστέ μου», ό,τι μπορείς. Δεν μπορεί να πει πολλές φορές ο άνθρωπος λόγω της ασθένειας ούτε ολόκληρη την ευχή, «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Νομίζω είχα πει μια άλλη φορά αυτό που λέει ο Γέροντας Γαβρίλης στον Άγιον Όρος, να λέμε «Ιησού μου, Ιησού μου, απόλυμα». Χάνομαι δηλαδή. Κατά μίμηση των Αγίων Αποστόλων που λέγανε «Ιησού επιστάτα απολύμεθα, χανόμαστε, έτσι, πνιγόμαστε». Δηλαδή κάτι πιο εύκολο από το να λέμε ολόκληρη την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Και ο πατήρ Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ πλέον επίσημα ο Κατινακιώτης που έλεγε «Μπορεί να λες και σκέτο Ιησού, Ιησού». Και αυτό είναι προσευχή. Έτσι, ό,τι μπορούμε. Ο Θεός δεν μας ζητάει ό,τι δεν μπορούμε. Βλέπει την ασθένειά μας. Άλλωστε, η ίδια η ασθένεια είναι μια προσευχή. Όταν ο άνθρωπος την υπομένει χωρίς να αγωγίζει, χωρίς να έτσι, τα βάζει με τους άλλους ανθρώπους ή με τον Θεό. Όταν δοξάζει τον Θεό, όπως ο Ιώβ, καθόταν επάνω στην κοπριά, ξέρετε τι ωραία προσευχή μπορεί να κάνει κανείς όταν είναι άρρωστος. Ό,τι μπορεί, να ψελίσει μια φορά το Χριστέ μου. Έτσι είναι πολύ, πολύ σπουδαία προσευχή αυτή. Έτσι βλέπουμε πως ο Ιώβ πάνω στην κοπριά δοξάζει τον Θεό. Βλέπουμε τον Ιωνά μέσα στην κοιλία του κήτους να δοξάζει και να προσεύχεται. Βλέπουμε τα τρία παιδιά στη Βαβυλώνα μέσα στη φωτιά. Σε πολύ δύσκολες καταστάσεις δηλαδή, όπως είναι η ασθένεια, η αιχμαλωσία, και το μαρτύριο ακόμα, έτσι, πάλι ο άνθρωπος μπορεί και εκεί να προσεύχεται και να δοξάζει τον Θεό. Και αυτό έχει πολύ πολύ μεγάλη έτσι, ωφέλεια πνευματική. Επομένως, ό,τι μπορούμε να είμαστε και αλληλογισμός, ο Θεός παραχώρησε να ασθενήσουμε και ξαναλέω, η ίδια η ασθένεια από μόνη της καθαρίζει τον άνθρωπο, τελειοποιεί τον άνθρωπο. Γι' αυτό υπάρχει ένα περιστατικό στο γεροντικό που πήγανε και ρωτούσαν ένα μεγάλο γέροντα και του λέγανε πώς μπορεί κανείς να σωθεί. Και μία από τις περιπτώσεις που τους είπε ο γέροντας είναι όταν κανείς είναι άρρωστος, οπότε δεν μπορεί φυσικά να κάνει τις μετάνοιες του, τις νηστείες του, όλα αυτά που κάνει ένας υγιής. Και έλεγε ο γέροντας ότι και αυτός μπορεί να σωθεί όταν κάνει υπομονή στην αρρώστια του. Έτσι, η ίδια η ασθένεια είναι κατάσταση που μας σώζει εάν την αξιοποιήσουμε σωστά. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας λένε ότι είναι επίσκεψη Θεού. Υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα από το να δεχθείς ως επισκέπτη τον Θεό. Αυτό είναι η αρρώστια. Εμείς δεν θέλουμε να αρρωστήσουμε γιατί ακριβώς δεν έχουμε συλλάβει αυτό που λένε οι Άγιοι ότι μας επισκέπτει το Θεός μέσα από την ασθένεια. Και είναι πολύ καλύτερο να ασθενείς παρά να είσαι υγιής. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι όταν ασθένησα είχα τόσο μεγάλη απάθεια που δεν την είχα με όλες αυτές τις ασκήσεις που έκανα. Και πράγματι ο Άγιος Παΐσιος έκανε τρομερές
ασκήσεις προσωπικές, εξαντλητικές, υπερφυσικές θα λέγαμε, ασκήσεις νηστείας, αγρυπνίας, προσευχής κλπ. Και όμως ομολογούσε ο ίδιος ότι τις καταστάσεις της απάθειας που βίωσα στην αρρώστια μου, δεν τις βίωσα μέσω όλων αυτών των υψηλότατων ασκήσεων που έκανε. Ευχαριστούμε, Πάτερ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους και η Παναγία μας που γιορτάζουμε σήμερα για τελευταία ημέρα, έτσι, την απόδοση της εορτής της, της κοιμήσεώς της.